Πάμε να συναντήσουμε μια νέα υποψήφια, δικηγόρος στο επάγγελμα. Είναι υποψήφια στην περιφέρεια Ανατολικής Αττικής με το Μέρα 25 του Γιάννη Βαρουφάκη, κυρία Αγγελική Μητροπούλου. Καλό μεσημέρι, κυρία Μητροπούλου. Τι κάνετε? Καλό μεσημέρι και σε εσάς, τους δύο, κύριε Παπαδόπουλο και κύριε Τάκη. Καλό μεσημέρι. Τώρα, για τη φιλοξενία. Και το δικό σας επίθετο είναι όχημα, αλλά για άλλους λόγους όχημα. Και το δικό μου ακριβώς είναι όχημα. Όχημα και ελπίζω να λειτουργήσει όπως θέλω και όπως ελπίζω. Να πούμε ότι είστε η κόρη του Αλέξη Μητρόπουλου, του πολύ γνωστού και πολιτικού και δικηγόρου και καθηγητή, αντιπροέδρου της Βουλής το πρώτο εξάμεινο του 2015. Μία από τις ιδιότητές μου είναι και αυτή. Και αυτή. Δικηγόρος είστε και εσείς, αυτόνομη προσωπικότητα, δικηγόρος, καλή από ό,τι ακούω και μαθαίνω. Θέλω να πιστεύω. Γιατί με το κόμμα του κυρίου Βαρουφάκη? Γιατί, κύριε Παπαδόπουλο και κύριε Τάκη, είδαμε σε ευρωεκλογές ο κόσμος τιμώρησε με το ΣΥΡΙΖΑ που του ματέωσε, εγώ θεωρώ, το όραμα και την ελπίδα. Και στρέφεται συνειδητά προς τη Νέα Δημοκρατία, ενδεχομένως θεωρώντας ότι είναι η πιο σωστή μνημονιακή λύση. Ενδεχομένως εκτιμά και ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έχει προβεί σε μεγάλες υποσχέσεις. Παρ' όλα αυτά, εγώ θεωρώ ότι υπάρχουν ζητήματα κοινωνικού περιεχομένου σε εκκρεμότητα, πολύ βαριά, τα οποία τις επόμενες ημέρες και μήνες θα μας απασχολήσουν. Και ο κόσμος πρέπει συνειδητά να επιλέξει να μπει και άλλη μια φωνή μέσα στη Βουλή για να ασκήσει δρυμία αντιπολίτευση. Γιατί σε καμία περίπτωση δεν μπορώ να δεχτώ να ασκήσει αντιπολίτευση ο ΣΥΡΙΖΑ, είτε ναι. Και το ΚΙΝΑΛ. Γιατί άκουσα πριν που μιλάγατε με τον κύριο Σκανδαλίδη. Ναι. Γιατί ας μην ξεχνάμε, επειδή συνήθως έχουμε κοντή μνήμη, ότι ποιοι ψήφισαν τα ΕΚΑ, ποιο ψήφισε τη μειώση, ναι, ξέρετε, μειώση όμως... την άμυνα. Για να μην έχουμε. Πρέπει να έχει κρατήσει και μια σταθερή γραμμή. Αλλά για να μην έχουμε κοντή μνήμη, θα πρέπει να θυμηθούμε και το πρώτο εξάμεινο του 2015. Μπράβο, και το πρώτο εξάμεινο είναι... του 2015. Έχει έγκυο. Ο επικεφαλής του κόμματος, το οποίο είστε υποψήφια, νομίζω έκανε πράγματα που. Ξέρετε, είναι λίγο. Στην καλύτερη περίπτωση αμφιλεγόμενα, για να μην πω δραματικά, και μας οδήγησαν στο παράένα του κρεμού. Στη δική μου ερμηνεία, και επειδή ως κόρη και δεν είναι μόνο τα επίθετα που χρησιμοποιούμε, αλλά τυχαίνει να γνωρίζουμε και κάποια πράγματα δυστυχώς και ευτυχώς από μέσα, εγώ γνωρίζω ότι ο κ. Βαρουφάκης ήταν σε πλήρη σχέση με την κυβερνητική πολιτική. Έγινε εκεί μια προσπάθεια, επειδή ακριβώς το κόστος της ρήξης θα ήταν ιδιαίτερος υψηλό και όλοι νομίζω το αναγνωρίζουμε, να πάμε σε κάτι εντιμότερο από τη χρεοδουλοπαρικία. Και σε κάθε περίπτωση εγώ θέλω να θυμίσω, γιατί με τον νεότερο κόσμο που μιλάω αυτό του μετράει πάρα πολύ, είναι ότι ο λαός με κλειστές τράπεζες ψήφισε αυτό το 62% που μετά μετετράπησε. Να σας ρωτήσουμε κάτι, μιας και το θέτετε. Θέλω να πω ότι αισθάνομαι, μιλώντας με τον κόσμο, ότι ο κόσμος εκείνη τη στιγμή καταλάβαινε τι γινότανε και ενδεχομένως γι' αυτό και τώρα έχει αυτή την παγωμάρα και συνειδητά στρέφεται προς τη Νέα Δημοκρατία, γιατί λέει: εφόσον είναι να το περάσω και δεν έχω άλλη λύση, ας πάω με τους καλύτερους μνημονιακούς. Να το πω λίγο. Να ρωτήσουμε κάτι, κυρία Μητροπούλου. Εκτιμάτε ότι τα πράγματα δηλαδή θα ήταν καλύτερα αν ο κύριος Τσίπρας δεν είχε κάνει τον συμβιβασμό της μετά το δημοψήφισμα? Να είχε κάνει τι? Να πηγαίναμε στην δραχμή, να έλεγε: εγώ δεν αποδέχομαι κανένα σχέδιο, πάμε συντεταγμένα με τα χρήματα που θα μας έδινε η Ευρωπαϊκή Ένωση στην δραχμή, θα ήταν καλύτερα? Εκτιμώ ότι μια κυβερνόσα αριστερά που θα μπορούσε να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων ή θα απαραίτητο ή θα τους προέτρεπε να πάνε όλοι μαζί και να ζητήσουν κάτι πολύ καλύτερο για την πατρίδα. Διότι τώρα είναι διπλή ήττα. Δηλαδή, η παραίτηση είναι ήττα όμως. Όσοι αισθάνονται ελαφρώς, είναι ήττα για ποιον? Όταν θες να ορθώσεις το ανάστημα του λαού σου, είναι ήττα να παραιτηθείς και να πεις ότι εγώ δεν μπορώ να ψηφίσω τέτοια μέτρα. Άμα αυτή είναι έννοια. Πάντως, αν θυμάστε, είχαν καθίσει. Δεν θα είμαι εγώ αυτός που θα τα εφαρμόσω υποκατώτατο μισθό για 5 χρόνια στα 5-10 που παίρνανε οι μικροί 4-30 στο χέρι. Αν θυμάστε πάντως, είχαν καθίσει τότε στο ίδιο τραπέζι και πάνω κάτω συμφώνησαν. Απόδειξε και η ψήφοι που πήρε το τρίτο μνημόνιο, η Νέα Δημοκρατία, το τότε Πασόκ, το Ποτάμι και ο ΣΥΡΙΖΑ. Η πλειοψηφία ήταν ευρύτατη. Είχαν συμφωνήσει δηλαδή σε ένα πλαίσιο. Σε τι πλαίσιο εννοείται? Στο τρίτο μνημόνιο, σε αυτό. Ναι, ναι. Όταν το ψηφίσανε. Ναι, μετά το δημοψήφισμα.
Μετά το δημοψήφισμα, ναι, αυτό το πλαίσιο τώρα μας έχει φέρει στο σημείο που βρισκόμαστε. Να μην θυμίσω τώρα τα αναδρομικά που δεν δίδονται, ούτε τι θα κάνουμε την επικουρική, ναι. Τώρα, ούτε τους να ρωτήσουμε κάτι και για το πρόγραμμα το δικό σας. Εννοείται ότι ακούμε... θα βρει κανείς σε μνημονιακό επίπεδο. Ναι, προφανώς. Ναι. Αυτό μου λέτε. Ναι, εντάξει, προφανώς. Αν είναι αυτό που επιδιώκει για το μέλλον του ελληνικός λαός και θεωρεί ότι τα 7.30 που τάζει τώρα και πάντως, για να δει, 4% για να δίνει, για να δίνει στον κύριο Μητσοτάκη και στον κύριο Τσίπρα κοντά στο 70% και σε εσάς 3%, μάλλον προφανώς συμφωνεί με εκείνους. Αν ήταν, θα έδινε σε εσάς 60%. Σας είπα ποια είναι η δικιά μου ερμηνεία. Θέλει αντοχή για να κάνεις αντίσταση. Και όταν υπολειτουργείς, όταν περιμένει στο ελάχιστο τη σύνταξη κυρία για να πληρώσει τα έξοδα της κηδείας του ανδρός ή της γυναίκας σου, δεν είναι εύκολο να αντισταθεί ή τουλάχιστον να καταλάβεις τι διακυβεύεται. Ωραία, εδώ που είμαστε. Το κομμάτι της κυβερνησιμότητας ως μέρα 25 σας αφορά, δηλαδή, κυρία Μητροπούλου, αν την Κυριακή το βράδυ δεν υπάρχει αυτοδυναμία. Επικεφαλής μας έχει πει μόνο σε επίπεδο προγραμματικών σχέσεων. Ναι, προφανώς. Άρα δεν απορρίπτεται αφετηριακά και επί της αρχής. Ενώ... οποιοδήποτε νομοσχέδιο έρχεται προς όφελος του λαού. Ναι, καλά. Φαντάζομαι όμως ότι δεν μπορείτε να συνεργαστείτε με τη Νέα Δημοκρατία όταν εσείς ζητάτε μονομερή άρνηση των πλεονασμάτων και έστω και αν αυτό οδηγήσει σε έξοδο από το ευρώ. Φαντάζομαι η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα που και με δικό της κόστος στήριξε την παραμονή της χώρας στο ευρώ. Δεν θέλω να βγούμε έξω από το ευρώ, αλλά δεν φοβόμαστε την ρήξη, γιατί μόνο από εκεί θα μπορέσουμε να ορθώσουμε ανάστημα και να έρθει ανάπτυξη πίσω. Επιμέρους θέματα. Επειδή είστε καινούριο κόμμα και όλοι ψάχνουμε να βρούμε τις θέσεις. Επιμέρους θέματα. Φέρει η Νέα Δημοκρατία αλλαγή στο άσυλο. Ότι δεν είναι άσυλο ιδεών, είναι άσυλο ανομίας. Το ψηφίζετε, ναι. Συμφωνείτε, σας ικανοποιώ, υπάρχουν νόμος. Εγώ γιατί είμαι και το είπατε και εσείς και ευχαριστώ και νομικός. Η σύγκλητος έχει όλα τα νομικά όπλα για να επιβάλλει την τάξη και νομίζω ότι να καταργήσουμε θεσμούς ήδη από τέτοιου βεληνικούς και τέτοιου συμβολισμού είναι μια έτσι... Άρα λέτε να ισχύει ο υπάρχον νόμος. Υπερβολική τακτική, διότι βλέπουμε ότι όταν θέλουμε όλα αυτά τα συστήματα τα διάφορα που είναι πέρυσι των πανεπιστημίων μπορούμε και να τα μαζεύουμε. Mm-hmm. Όταν είμαστε συνειδητοί και όταν είμαστε και στελεχωμένοι και οι υπηρεσίες μας είναι στελεχωμένες. Και σε κάθε περίπτωση υπάρχει εκεί η Επιτροπή και η Σύγκλα της Πρίτανης που μπορεί να αποφασίσει με τρόπο που να μην καταπατάτε και το ζήτημα της πανεπιστημιακής και της ακαδημαϊκής ελευθερίας. Τελευταίο θέμα και η νομική σας ιδιότητα και εδώ. Οι αλλαγές στο σοβρανιστικό κώδικα. Ανησυχείτε ότι μπορεί να προκύψουν από φυλακίσεις, να δούμε, ήδη γράφουν οι ιστότοποι και οι εφημερίδες για μέλη των πυρήνων της φωτιάς που αποφυλακίζονται. Υπάρχει ανησυχία θα γίνει με τους καταδικασμένους τρομοκράτες 17 Νοέμβρη, αν ανοίγει μία φάμπρικα αποφυλακίσεων ή αιτήσεων για αποφυλάκηση. Εγώ νομίζω ότι είναι έτσι λίγο υπερβολική η συζήτηση, είναι προεκλογική. Σε κάθε περίπτωση η νομική επιστήμη είναι εκεί για να εξασφαλίζει τους θεσμούς. Πρέπει πάντα να λαμβάνουμε υπόψη μας το ένα μέτρο και να δούμε το κομμάτι της ασφάλειας και της αποσυμφόρησης και της ψυχολογίας και της στήριξης φυσικά των θυμάτων και των συγγενών. Πώς μπορούμε να το υποστηρίξουμε και ταυτόχρονα να μην μπορούμε να μην φύγουμε δικαιώματα κρατουμένα. Επειδή είστε νομικός. Επειδή υπάρχει η δικλίδα της Επιτροπής, δηλαδή της δικαιωμάτων. Το δικαστικό συμβούλιο. Δεν είναι η αίτηση, δηλαδή. Ακριβώς είναι το δικαστικό συμβούλιο. Εκεί όλα αυτά τα ζητήματα θα συζητηθούν. Τα ιδιαίτερα. Βεβαίως και θα συζητηθούν και μπορούν να μπουν εκεί οι γραμμές οι κόκκινες, ώστε να μην φυγεί κανείς και να διαπαιδαγωγηθεί Μια κουβέντα τελική με την ιδιότητά σας, τη νομική. Έχουν δίκιο εκείνοι που λένε ότι με το νέο κώδικα μπορούν οι τρομοκράτες να αποφυλακιστούν ή έχει δίκιο ο Υπουργός Δικαιοσύνης που λέει ότι ο νέος κώδικας κάνει πιο αυστηρές τις διατάξεις για τους ισοβήτες και τους τρομοκράτες? Η άποψη μου είναι ότι κυρία απόψη είναι, όχι η διαπόψη, ενώ η πρώτη κυρίως άποψη είναι επιφανειακά και κάποιος πρέπει να δει το σύνολο του άρθρου για να βγάλει νόημα. Σε κάθε περίπτωση δεν διευκολύνει, αλλά ανοίγει μια διαδικασία. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι διάβασα ότι δεν μπορεί αυτή την πιλωτική την χρήση με το κορδελάκι, με το βραχιολάκι να χρησιμοποιηθεί σε ισοβήτες. Αλήθεια είναι αυτό. Αυτό είπε τουλάχιστον ο κύριος Καλογύρου. Μάλιστα. Αυτό είπε ο κύριος Καλογύρου. Λοιπόν, Αγγελική Μητροπούλου, υποψήφια με το Μέρα 25 στην Ανατολική Αττική. Καλή δύναμη, λίγο έμεινε. Και καλά κουράγια, κυρία Μητροπούλου. Ευχαριστώ. Γεια σας. Καλή συνέχεια.